Με μία μπαλαντέζα από διπλανό κατάστημα εξασφάλισαν ρεύμα και για τρεις ώρες σε αποθηκευτικό χώρο της νέας λαχαναγοράς, όπου γινόταν η παραλαβή, παράδοση και αποθήκευση προϊόντων του προγράμματος ΣΤΕΒΑ από τον Δήμο Ηρακλείου. Δεν είχε ρεύμα, όχι. Που το ζητούσαν οι άνθρωποι που ερχόταν και τους έδιναν ρεύμα. Δεν είχαν μπαλαντέζα. Πρόκειται για έναν από τους αποθηκευτικούς χώρους για τους οποίους οι εργαζόμενοι του προγράμματος ΣΤΕΒΑ από τον Δήμο Ηρακλείου κατήγγειλαν απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Εκεί βάζουν την μπαλατέζα, σας είπαν κάτι, θέλουμε ρεύμα, διαμαρτυρήθηκε. Μου είπατε, μπορούμε να πάρουμε ρεύμα για 2-3 ώρες. Του είπα, φέρτε μπαλαντέζα να βάλετε. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αυτό φαίνεται να συνέβη μετά από 4 έγγραφες καταγγελίες φωτιά των εργαζομένων, γεγονός που φωτογραφίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι την πρόχειρη λύση της μπαλαντέζας, εικόνα που αν μη τι άλλο, αποτυπώνει ότι οι αρμόδιοι από τον Δήμο Ηρακλείου δεν έδειξαν τη δέουσα σοβαρότητα στο όλο ζήτημα. Οπότε εσείς δίπλα δίνατε το ρεύμα. Ναι, ναι. Μια φορά έγινε. Μια φορά έγινε, ναι. Μάλιστα. Και τότε είχαν φέτα στο ψυγείο. Νομίζω είχαν φέτα από ό,τι θυμάμαι. Για την επίμαχη αποθήκη στην νέα λαχαναγορά, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχε ρεύμα από το 2016, ότι υπήρχε ο κίνδυνος επιμόλυνσης τροφίμων από την υγρασία λόγω παλαιότητας της οροφής και εισροής βρόχινων νερών, αλλά και από την εισχώρηση τροχτικών και εντόμων από τα κενά στις εισόδους. Ακόμα και τώρα δεν έχουν ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουν συνδέσει τώρα τελευταία, αλλά πριν σου λέω 1,5 μήνα, 2 μήνες που είχα δώσει ρεύμα, δεν είχαν καθόλου. Δεν είχαν. Χαρακτηριστική ήταν και η καταγγελία των εργαζομένων ότι η κοτόπουλα ήταν στιβαγμένα πάνω στο πάτωμα και εκτός ψυγείου επί 7,5 ώρες προτού διανεμηθούν στους δικαιούχους. Πολλές φορές έχουν φέρει κάτι πράγματα για ψυγείο, παίρνουν ρεύμα ή από εμάς ή από τον ίδιο το Δήμο. Νομίζω ήταν δύο ψυγεία, τρία, νομίζω ήταν που αυτά τις κοκακόλα αυτά τα ψυγεία. Πολύ μικρά αλλά τα ψυγεία. Ήτανε μικρά, ναι. Τα κοτόπουλα δεν τα είχα δει καθόλου, να σου πω την αλήθεια, δεν τα είχα δει. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω αν έχει γίνει όχι έλεγχος. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι συνάδελφοί μου πράξαν και ενσυνείδητα και ευσυνείδητα, ακολούθησαν μια διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη καταγγελία των εργαζομένων καταγράφηκε σε 7 Μαρτίου, οπότε έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου, ζητώντας να ελεγχθεί τόσο ο χώρος νέας λαχαναγοράς, όσο και οι άλλοι δύο αποθηκευτικοί χώροι, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υγιεινής, κάτι ωστόσο που δεν έγινε πριν από τις 18 Μαΐου, όπως προκύπτει από έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη, το οποίο αφήνει εχμές για τη δράση εποπτών υγείας της περιφέρειας Κρήτης και για το κατά πόσο τελικά προέβησαν εγκαίρως ελέγχους. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω συνθήκες δεν διασφαλίζουν υγιεινές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, αλλά κυρίως ενέχουν ουσιαστικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των ωφελουμένων από το πρόγραμμα. Παρά την έγγραφη απάντηση του Δήμου Ηρακλείου στο προαναφερθέν σχετικό έγγραφο της Αρχής για ενέργειες που έχει δρομολογήσει. Πότε είναι η τελευταία φορά που δείτε τους υπαλλήλους εδώ πέρα? Νομίζω πριν ένα μήνα είχαν την τελευταία φορά. Σε ό,τι αφορά τα τροχτικά, επαγγελματίες στην νέα λαχαναγορά υποστηρίζουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα και ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Στα λαχαναγορά έχουν βάλει μπαγίδες. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αν μπουν εδώ, μπαίνουν στο δικό μαγαζί, μπαίνουν σε όλα τα μαγαζιά. Ναι. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Τα λόγια πάντως παρισεύουν για την μπαλαντέζα και το δανεικό ρεύμα στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος αποτελεί κακό παράδειγμα και σίγουρα παράδειγμα προς αποφυγή για όσους πολίτες ενδεχομένως θελήσουν να εξασφαλίσουν ρεύμα με μπαλαντέζα, προκειμένου να μην διαβιούν στο σκοτάδι.